Φίλοι μου, γεια σας, είμαι ο Κώστας και σας καλωσορίζω για άλλη μία φορά στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς τοποθετούμε τις αλυσίδες για το χιόνι στο αυτοκίνητο. Ξανά. Τώρα που χαλάει ο καιρός, έρχονται οι βροχές και τα χιόνια σε ορισμένες περιοχές. Ο κάθε οδηγός, αν είναι απαραίτητο να μετακινείται σε τέτοιες μέρες, πρέπει να γνωρίζει πώς τοποθετούνται οι αλυσίδες στο όχημά του. Στο σημερινό βίντεο έχουμε το σκοπό αυτό, να σας δείξουμε πρώτα εδώ μέσα πώς γίνεται η τοποθέτηση σε ένα τροχό και μετά θα πάμε και στο εξωτερικό περιβάλλον να δούμε πώς γίνεται η τοποθέτηση σε πραγματικές συνθήκες. Λοιπόν, πρώτα θα κάνουμε μια γνωριμία με τις αλυσίδες. Να πούμε ότι το κάθε όχημα, επειδή έχει διαφορετική ρόδα από το κάθε άλλο, πρέπει να πάρουμε αλυσίδες για το συγκεκριμένο όχημα. Πώς γίνεται αυτό? Βλέπουμε στο πλάι του τροχού τι διάσταση τροχού έχουμε και πάμε σε ένα εξουσιοδοτημένο μαγαζί ή σε ένα βενζινάδικο οτιδήποτε μαγαζί που πουλάει αλυσίδες και του λέμε ότι έχω το λάστιχο αυτό και θέλω ένα σετ αλυσίδες που να ταιριάζει στη διάσταση του τροχού μας. Να πούμε βέβαια ότι οι αλυσίδες βάζουμε στους κινητήριους τροχούς. Συνηθίζεται τώρα τα οχήματα να είναι μπροστοκίνητα, οπότε οι αλυσίδες βάζουμε στους μπροστινούς τροχούς. Στην περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε και στους πίσω τροχούς, τότε παίρνουμε δύο ζευγάρια αλυσίδες και τις τοποθετούμε ανάλογα μία αλυσίδα στο κάθε τροχό. Εκτός τώρα από τη διάσταση, ένα άλλο χαρακτηριστικό της αλυσίδας είναι και το πάχος. Το πόσο χοντρή είναι η αλυσίδα. Στα μικρά επιβατικά επιλέγουμε λεπτές αλυσίδες που είναι και πιο άνετες στην οδήγηση και σε πιο μεγάλα οχήματα όπως SUV, αγροτικά και παραπάνω οι αλυσίδες είναι πιο χοντρές. Αυτό παίζει ρόλο και με την αντοχή της αλυσίδας στον χρόνο και στην απόδοση. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι βάζοντας αλυσίδες δεν πάμε όπως πάμε σε ένα δρόμο άσφαλτο, καθαρό, χωρίς χιόνια. Η ταχύτητα επιλέγεται να είναι όσο πιο χαμηλή γίνεται, η χρήση του φρένου να είναι η ακριβώς απαραίτητη για να οδηγάμε με ασφάλεια. Διαφορετικά δεν κάνουμε δουλειά. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα είναι πότε βάζω τις αλυσίδες στο όχημα. Δεν μπορώ να τις βάλω από το σπίτι μου. Εγώ μένω σε παραθαλάσσια περιοχή που δεν χιονίζει και μεταβαίνω σε μια ορεινή περιοχή ή στον δρόμο με πιάνει χιόνι και λέω πριν φύγω από το σπίτι να τις τοποθετήσω στο όχημα. Όχι, αυτό δεν δείχνεται. Έχουμε φθορά και της αλυσίδας και του ελαστικού και του ποδοστρώματος. Αλυσίδες μπαίνουν όταν αντιληφθούμε ότι έχουμε αρχίσει να πατάμε χιόνι ή όταν αντιληφθούμε ότι το οδόστρωμα είναι παγωμένο. Δηλαδή, δεν βάζουμε αλυσίδες μόνο όταν έχουμε χιόνι. Βάζουμε αλυσίδες και όταν ο δρόμος έχει πάγο. Έχει βρέξει, έχει παγώσει, έχει νερά ο δρόμος, έχουν παγώσει τα νερά, τότε τοποθετούμε αλυσίδες. Μπορεί ένα αυτοκίνητο να πηγαίνει καλά με μια ποσότητα χιονιού, μπορεί ένα άλλο αυτοκίνητο να μην είναι ελεγχόμενο με την ίδια ποσότητα χιονιού όπως το άλλο. Τότε ο οδηγός πρέπει να κατέβει, να κινητοποιήσει το όχημα, να πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει τις αλυσίδες του. Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας για να τοποθετήσουμε τις αλυσίδες? Από την εμπειρία τη δικιά μου, εκτός από τον μπουφάν, το σκούφο και τα γάκια που μπορεί να έχουμε, χρήσιμο είναι να έχουμε στο κουτί με τις αλυσίδες ένα ζευγάρι νάιλον γάντια, τα οποία θα μας προστατεύσουν από την υγρασία του χιονιού και γενικά της όλης διαδικασίας. Δεν θα έρθει το χέρι μας σε άμεση επαφή με το παγωμένο χιόνι. Και επίσης ένα σετ με κοινά γάντια εργασίας. Φοράμε πρώτα αυτά και μετά αυτά. Τώρα, οι αλυσίδες, εγώ έχω ένα ζευγάρι αλυσίδες μαζί μου, έρχονται πάντα με ένα χαρτί οδηγιών, αν ξεχάσετε πώς μπαίνουν, αλλά αν δεν είναι, αν μπορείτε να δείτε και το βίντεο μου. Λοιπόν, αυτές είναι το παλιό ζευγάρι αλυσίδες που έχω. Έρχονται έτσι. Ένα ζευγάρι και άλλο ένα ζευγάρι. Για τον αριστερό τροχό και για τον δεξιό τροχό. Το που θα μπει που έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αφήσω αυτό λίγο κάτω. Θα δούμε λίγο τις αλυσίδες.
σαφώς πριν την τοποθέτηση ανοίγουμε τη συσκευασία και τις ελευθερώνουμε, τις ξεμπερδεύουμε, αν είναι μπερδεμένες, αυτή εδώ είναι μπερδεμένη. Λοιπόν, αφού καταφέρουμε και τις ξεμπερδέψουμε, να θυμίσω ότι όταν τις κρεμάσουμε έτσι θα πρέπει να δούμε ένα ωραίο καλάθι του μπάσκετ. Λοιπόν, η αλυσίδα, από ό,τι αποτελείται τώρα η αλυσίδα. Αφενός μένα από, από τους κρίκους που αποτελούν την αλυσίδα εδώ πέρα, ένα σηματόσκηνο περιμετρικό μεταχυσίδεσμο εδώ φεύγει, ανοίγει και κλείνει. Και επίσης έχουμε ένα ζευγάρι, μερικούς κρίκους δηλαδή κίτρινου χρώματος και κάποια κομμάτια είναι κόκκινο. Το κάθε ένα έχει και τη σημασία. Τα κόκκινα τεντώνουν. Το κίτρινο είναι το μπροστινό προφίλ της αλυσίδας και το σηματόσκηνο μπαίνει από την πίσω μεριά της ρόδας. Λοιπόν, αφού έχουμε ανοίξει την αλυσίδα στο δίπλα από το όχημά μας, προσπαθούμε να την περάσουμε πίσω από τη ρόδα και να την συνδέσουμε. Θα βάλω λίγο τα γάντια μου, εγώ θα βάλω κατευθείαν αυτά εδώ, να σας δείξω σε μια ρόδα που έχω εδώ δίπλα πώς γίνεται η τοποθέτηση και να τη δούμε μαζί βήμα-βήμα και μετά θα πάμε να σας δείξω και πώς τοποθετούνται οι αλυσίδες στο όχημα. Έχουμε εδώ πέρα τη ρόδα μας, είναι μια ρόδα αυτοκινήτου, αυτή είναι η μεριά που έχει το αυτοκίνητο. Από εδώ και πέρα, εδώ είναι η μπροστινή μεριά, όπως βλέπω εγώ τη ρόδα. Έχουμε περάσει την αλυσίδα μέσα κάτω από το όχημα, πίσω από τη ρόδα. Και όπως είναι έτσι, ακόμαστε και φέρνουμε το ένα άκρο εδώ, το χαμηλά, το άλλο άκρο εδώ. Βυσματώνουμε και τραβάμε την αλυσίδα μπροστά. Σκοπός είναι εδώ να δεθεί η αλυσίδα εδώ πάνω. Τώρα, αφού την έχουμε δέσει, ρίχνουμε αυτό πίσω. Είδατε πόσο ωραίο περιμετρικά είναι εδώ. Μετά, τι άλλο κάνουμε. Όπως έχει μπει τώρα η αλυσίδα, τραβάμε να τεντώσει και εδώ έχει ένα μανταλάκι. Να τη γυρίσω λίγο, φαίνεται. Εδώ έχει ένα μανταλάκι. Εδώ. Από εδώ μέσα πρέπει να περάσουμε το κόκκινο του τεντωτήρα. Άλλες αλυσίδες μπορεί να έχουν ένα κρίκο. Αυτή έχει αυτό το μάνταλο. Και όπως είναι έτσι, το τεντώνουμε να σφίξει. Εδώ έχει άλλο ένα κόκκινο κρίκο και περνάμε την αλυσίδα από εκεί. Το λουράκι αυτό, το μαύρο, είναι λάστιχο. Οπότε τεντώνουμε μέχρι να μπορέσει να το σπρώξουμε εκεί. Εδώ τα άκρα πρέπει να είναι τεντωμένα, το κίτρινο πρέπει να είναι τεντωμένο. Αν δεν μας τεντώνει, κάνουμε κι άλλο. Αυτό το λαδύρο βοηθάει στο τέντωμα της αλυσίδας. Δεν ήθελα να περιστρέψω τη ρόδα, για να δείτε ότι πρέπει να, η ρόδα δεν χρειάζεται να περιστρέφεται. Δηλαδή η αλυσίδα αυτή μπαίνει στο όχημα με το αυτοκίνητο πλήρως ακινητοποιημένο και ασφαλισμένο. Μην κλειστήσει στο χιόνι. Από την εσωτερική μεριά είναι έτσι. Από την εξωτερική μεριά είναι έτσι. Αυτό δεν μας ενοχλεί και τόσο να παίζει. Μπορούμε να το τεντώσουμε κι άλλο. Πριν το τεντώσουμε όμως, καλό είναι να κάνουμε μερικά μέτρα, 10-20 μέτρα, να πάρει κανένα δύο στροφές. Θα σπινιάρει λίγο το αυτοκίνητο όταν ξεκινήσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Και μετά να κατεβούμε πάλι από το όχημα, να τραβήξουμε αυτό, να σφίξουμε. Και αν αυτό δεν μας κάνει εδώ που είναι, μπορούμε να το πάμε εκεί ή μπορεί να το περάσουμε από εδώ και να το σφίξουμε σε άλλη θέση.
θα σφίξουμε εδώ. Μας ενδιαφέρει αυτό να είναι τεντωμένο, η αλυσίδα να είναι τοποθετημένη σωστά, αυτό εδώ να είναι τοποθετημένο στη μέση του τροχού και μετά φεύγουμε, πάμε στον τόπο του προορισμού μας και ανάλογα εκεί τις βγάζουμε ή τις αφήνουμε αν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε πίσω. Τώρα, πώς αφαιρούνται οι αλυσίδες? Αφαιρούνται όπως μπήκανε, με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα είναι σε αυτή τη θέση. Προς διευκόλυνση μας, αυτό το πράσινο εδώ που βάλαμε πρώτο και συνδέσαμε τις δύο αλυσίδες αριστερά και δεξιά, να θυμάστε ότι αυτός ο σύνδεσμος είναι ακριβώς πίσω από τον άλλο σύνδεσμο που συνδέει το σηματόσκηνο. Οπότε, σε οποιοδήποτε θέση και αν είναι αυτό, ξέρουμε πού είναι το από πίσω. Έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνουμε από πού ξεκουμπώνει το πίσω πιάσιμο της αλυσίδας. Τώρα, ας πούμε ότι η αλυσίδα είναι εδώ στο πλάι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λύνουμε αυτό. Ελευθερώνουμε. Βγάζουμε και το μάνταλο. Αφαιρούμε αυτό εδώ. Δεν το αφήνουμε, γιατί αν το αφήσουμε θα μας πέσει η αλυσίδα από πίσω. Πίσω από εδώ, να θυμίσω ότι έχουμε τα φρένα και τα καροσυστήματα. Βάζουμε τα χέρια μας από εδώ, τραβάμε, απασφαλίζουμε και τραβάμε προς τα πίσω. Και από εδώ και από εδώ. Με αλυσίδα δεν έχουμε αφαιρέσει. Τώρα, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, κάνουμε 2 μέτρα μπροστά και φεύγει η ρόδα πάνω από την αλυσίδα, γιατί την πατάει. Υποχρεωτικά θα την πατήσει, δεν θα είμαστε και τόσο τυχεροί να την αφαιρέσουμε όπως ακριβώς τη βάλαμε. Οπότε πάμε λίγο μπροστά και αφαιρούμε την αλυσίδα και τη μαζεύουμε. Τη βάζουμε στη θήκη της και την έχουμε έτοιμη για την επόμενη φορά. Ελπίζω να σας έδειξα όσο καλύτερα μπορούσα πώς τοποθετούμε την αλυσίδα σε μία ρόδα αυτοκινήτου. Αν έχετε απορίες, μπορώ να σας λύσω γράφοντάς τις στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι, νομίζω, για να πάμε να τοποθετήσουμε τις αλυσίδες του χιονιού στο όχημά μας. Φύγαμε λοιπόν, πάμε να δούμε πώς τοποθετούνται πραγματικά τώρα πάνω σε μία ρόδα αυτοκινήτου. Έχουμε μέχρι εδώ. Έχει χιόνια. Έχει μια ελαφριά γλίτσα ο δρόμος, είναι ανηφορικός. Δεν μπορεί να ανέβει πάνω το αυτοκίνητο. Οπότε τώρα πρέπει να βάλουμε αλυσίδες. Την έχουμε ξεδιπλώσει. Την έχουμε απλώσει την αλυσίδα μας και θα προσπαθήσουμε να την περάσουμε πίσω από τον τροχό. Έχουμε περάσει το ένα κομμάτι ακριβώς από τη μια μεριά και το άλλο είναι από εδώ. Λοιπόν, σηκώνουμε όπως είχαμε δείξει την αλυσίδα και την ασφαλίζουμε από εδώ. Βάζουμε και την ασφάλεια από μπροστά και το ρίχνουμε πίσω. Αυτή έχει 2 ασφάλιες από εδώ, μία αυτή και άλλη μία εδώ κάτω. Και πάμε και αυτό εδώ. Και τεντώνουμε. Αυτή η αλυσίδα είναι διαφορετική από την άλλη που σας έδειξα στο μπάγκο. Είναι για πιο μεγάλο όχημα και διαφορετική μάρκα. Έχει όμως αυτό το τεντωτήρα της εδώ. Έχει ένα μανταλάκι το οποίο δεν το αφήνει να πάει πίσω εύκολα. Το τραβάμε. Περνάμε
αυτό που περισσεύει και τεντώνουμε από εδώ. Όπως σας είχα δείξει και στο βίντεο στο σπίτι, από την πίσω μεριά της ρόδας είναι το σειρματόσκηνο, ομοιόμορφα περιμετρικά του τροχού, στο προφίλ από τη μέσα μεριά, και εδώ έχουμε το περιμετρικό κίτρινο στην εξωτερική μεριά. Έχουμε τοποθετήσει τώρα την αλυσίδα μας, θα κάνουμε λίγα μέτρα, θα ξαναδείξουμε αυτό να τεντώσει και είμαστε έτοιμοι. Πριν όμως μετακινήσουμε το όχημα, θα βάλουμε και την αλυσίδα στην επόμενη ρόδα και θα το κάνουμε το δεύτερο τέντωμα μία και καλή. Αυτά από μένα, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που ανεβάζω. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, καλές διαδρομές με ασφάλεια στα χιόνια, τώρα που είναι και χειμώνας, και να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας!